Επειδή έχω πάρει κάποια μηνύματα από φίλους που ξέρουν ότι είχα βιώσει μια άσχημη εμπειρία και εγώ με το τρένο του διαβόλου που μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες, ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας πω ότι πριν 4 χρόνια ήμασταν με φίλους συναδέλφους στην Αθήνα. Είχαμε μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να κάνουμε ένα surprise party σε κάποιους άλλους φίλους στη Θεσσαλονίκη και να επιστρέψουμε την επομένη. Όταν την επομένη μέρα πήραμε το τρένο για να επιστρέψουμε στην Αθήνα, μετά από μία ώρα αφού ξεκινήσαμε από Θεσσαλονίκη για Αθήνα, στα πρώτα 3 βαγόνια ο κλιματισμός είχε σταματήσει και μας ειδοποίησαν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και ο κλιματισμός στα πρώτα 3 βαγόνια δεν λειτουργεί. Μετά από 1 ώρα περίπου έσβησαν τα φώτα στα πρώτα 2 βαγόνια που ήταν η καφετέρια στο ένα, όπου καθόμασταν εμείς και πίναμε το καφεδάκι μας. Μας ειδοποίησαν να μετακινηθούμε να πάμε σε άλλο βαγόνι. Εμείς προτιμήσαμε να μείνουμε εκεί, χαλαρά, στο σκοτάδι. Και μετά από 30 λεπτά, σταμάτησε το τρένο στη μέση του πουθενά. Και μας ειδοποιούν ότι η μηχανή που μας σέρνει την αμαξοστοιχεία είχε σπάσει. Και είχε ειδοποιηθεί άλλη από Αθήνα για να έρθει να μας πάρει. Όταν κοιτάξαμε από τα παράθυρα δεξιά-αριστερά για να δούμε τι γίνεται, που είμαστε, πόσο απέχουμε από Αθήνα, ήμασταν σε ένα απέραντο σκοτάδι. Δεν βλέπαμε τίποτα. Εμείς πετούσαμε κατευθείαν για Κύπρο εκείνο το βράδυ και είπα να ειδοποιήσω τους δικούς μου, γιατί όπως τα έβλεπα τα πράγματα θα χάναμε την πτήση μας, οπότε για να μην μας περιμένουν να τους ειδοποιήσουμε να ξέρουν. Όταν πήραμε τα κινητά μας για να ειδοποιήσουμε, δεν είχαμε σήμα για να πάρουμε τηλέφωνο. Και θυμάμαι πολύ καλά ότι το κρατούσα το κινητό έτσι ακουμπισμένο στο τρένο για να το κάνω για κεραία, οτιδήποτε για να πάρει σήμα. Τους ειδοποίησα, μου είπαν ο πατέρας και η μητέρα μου, εντάξει, ηρέμησε χαλαρά αυτό, εντάξει, συμβαίνουν, θα έρθει άλλο να σας πάρει και θα σας φέρει πίσω στην Αθήνα. Μετά από 1 ώρα και κάτι ήρθε η επόμενη μηχανή, μας πήρε και πήγαμε στον προορισμό μας. Γιατί το λέω αυτό? Με τα σημερινά δεδομένα, πώς μας είδε? Πώς κατάλαβε που ήμασταν? Αφού ήμασταν σε ένα απέραντο σκοτάδι, χωρίς φώτα, χωρίς τίποτα. Πώς μας είδε? Που λένε ότι δεν λειτουργούν οι λιχνίες, δεν μπορούν να ανιχνεύσουν που είναι το κάθε τρένο. Πώς μας είδε? Γι' αυτό κάνω αυτό το βίντεο. Για να ρωτήσω και εσάς, αυτό το τρένο, αυτή η μηχανή, πώς ήρθε να μας πάρει? Στα τυφλά, με το σταυρό στο χέρι και εμείς, συνεπιβάτες, με όλους τους Αγίους. Αυτό.